οφείλεται στο AutoTune, στο ηλεκτρονικό καρπυράτερ. Έχω ένα φίλτρο το οποίο κατά 80% βουλωμένο. Μια συνθήκη που συμβαίνει σε πολλούς, θα δεν κόβουν οι καδένες και πάμε συνέχεια για δουλειά. Συνήθως όταν γίνεται αυτό το φαινόμενο, ρετάρει ο κινητήρας, δεν παίρνει μπροστά ή άμα θα πάρει, δεν πρόκειται να βάλει στροφές ποτέ κτλ. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ, κόβουμε τον αέρα στο μηχάνημα. Οπότε το καρπυρατέρ καταλαβαίνει ότι δεν έχει την απαιτούμενη ποσότητα αέρα. Οπότε κόβει και το καύσιμο για να έρθει στην σωστή αναλογία. Λοιπόν, το 550 τι είδαμε πριν. Είδα πως δούλεψε. Είδα πια. Λοιπόν, αυτό είναι το φίλτρο που είχε πάνω τώρα. Βλέπετε με ένα κλιπ βγαίνει, αφαιρείται. Νάιλον, λένεται, φυσιέται, ξαναμπαίνει στη θέση του. Και βάζουμε το βουλωμένο. Έτσι το βλέπετε. Ταπομένο. Ταπομένο το έχεις. Ναι, με μου έκανε από την ηλενία. Πώς θα έκανε, βάλω. Ναι, όχι. Μπορώ να το ταπώσω. Ναι, κοίτα μου, μονοτική ταινία. Νοτρολόγος ότι πας. Τακ, 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 τακ. Λοιπόν, τρία κλιπ, όπως είδατε, έχουμε όλο το μηχάνημα μπροστά μας. Οπότε με τέτοιο φίλτρο, λογικά, δεν θα πάρει καν μπροστά το μηχανάκι. Εννοείται. Που σημαίνει ότι δεν θα μας αφήσει στη δουλειά για κανένα λόγο. Για να μας αφήσει, θα πρέπει πραγματικά να το έχουμε ρημάξει το μηχανή. Από εδώ είναι η εισαγωγή του αέρα, δεν υπάρχει κανένα άλλο αέρα. Συνέχισε να δουλεύει. Τα οποία διαχωρίζουν το πριονίδιο, το οποίο είναι βαρύτερο από τον αέρα, το πετάει μπροστά από το καπάκι. Μάλιστα. Και εδώ γίνεται η εισαγωγή ώστε να δουν καθαρότερο αέρα. Όχι ότι απαιτεί μηδενική συντήρηση. Έτσι. Θα τα ανοίγουμε τρία κλίψ είναι, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Το φιλοκεντρίζει κάπως και το πετάει στο πλάι. Ακριβώς. Έτσι. Και μια και είμαστε εδώ, να πούμε πέντε πραγματάκια. Όπως το πιο απλό. Το παξιμάδι μένει πάνω στο καπάκι, δεν βγαίνει. Βγαίνει μαζί με το καπάκι. Δεν τα χάνουμε για κανένα λόγο. Καλό. Αν είσαι σαν εμένα, ναι, γιατί εγώ έχω χάσει καμιά κοζαρία. Σε άλλο μηχάνημα. Φλευρικό στεντοδύνα αλυσίδα, δεν ψάχνουμε πίσω από το καπάκι. Από πού τελειώνει η καδένα. Καπάκι από μαγνήσιο.
ατσάλινα αντιδονητικά, κρατάει τη δόνηση στον κινητήρα και όχι στα χέρια μας. Πράγμα σημαντικό γιατί είναι επαγγελματικό μηχάνημα, δουλεύει 8-10 ώρες την ημέρα. Πρέπει στο τέλος της ημέρας να είναι όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστο. Ένα είναι η αντιδόνηση. Δεύτερο είναι το βάρος. Τρίτο είναι το κέντρο βάρος, το οποίο είναι πιο κοντά στην μπροστινή χειρολαβή. Έτσι δεν είναι μακριά από τη χειρολαβή για να ροπιάζει. Πέμπτον, το βολάν είναι ελαφρύτερο από τα κοινά τα μηχανήματα. Έτσι, για να περιορίζει τις γυροσκοπικές δυνάμεις. Αυτό το μηχάνημα δεν δουλεύει μόνο έτσι. Για να δουλεύει και έτσι κτλ. Αυτό το μηχάνημα φτιάχτηκε για να ξεκλαρίζει τον κορμό που πέφτει. Πάμε γύρω-γύρω και να καθαρίζουμε. Όταν λοιπόν το 80% της δουλειάς το κάνει υποκλίση, γιατί όταν πατάμε τη σκανδάλη σε κλίση, το κανονικό το βολάν, έχει την τάση να μας περιστρέψει το μηχάνημα. Οπότε εμείς βάζουμε δύναμη για να το κρατήσουμε, οπότε μας κουράζει. Αυτό βλέπω το χειρολαβή είναι με τον άξονα περίπου παράλληλα. Ναι, είναι η γεωμετρία του λίγο μυστήρια, άμα το παρατηρήσετε, και είναι και στενό. Είναι και στενό μηχάνημα. Δεν είναι μόνο ελαφρύ, είναι και στενό. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε τον κινητήρα. Μεγαλύτερη επιφάνεια ψύξης, γιατί αυτό το μηχάνημα πιάνει 120, 130, 140, 150 βαθμούς. Και θα κάνουμε μια παρένθεση μετά από και για τα λάδια που πρέπει να δουλεύουμε στα μηχανήματα. Γι' αυτό το λόγο. 14.100 οι στροφές του στο κενό. Πολύ στροφό μηχάνημα. X-Torque. 20% λιγότερη κατανάλωση, 70% λιγότερη ρήπη και μεγαλύτερη ροπή σε χαμηλότερες στροφές. Έχει τώρα μια τεχνολογία λοιπόν της Husqvarna που εφαρμόζει τα μηχανήματά της. Προχωράμε. Το καρμπιρατέρ μας εδράζεται πάνω σε λάστιχα για να μην έχουμε αστάθεια λειτουργίας από τις δονήσεις του μηχανήματος. Είναι λίγο αυτόνομο. Όπως είπαμε το κλιπ, το είδατε, βγήκε σαν να μπαίνει το φιλτράκι μας. Το καρμπιρατέρ λοιπόν είναι auto-tune, είναι ηλεκτρονικό, δεν ρυθμίζουμε πουθενά, είτε κόβουμε εδώ που είναι η θάλασσα, είτε πάμε στα 2.000 μέτρα, ο αέρας είναι πιο αραιός και έχει άλλες απαιτήσεις. Το ίδιο παράδειγμα που κάναμε με το βουλωμένο φίλτρο που του κόψαμε τον αέρα, δεν θα το προσαπήσει, θα ρυθμίσει και θα δουλέψει το μηχανάκι. Όποιος γνωρίζει όταν έχουμε διαφορά υψομετρικού, είναι ο αέρας πιο αραιός, οπότε το 1 προς 14 που χρειάζεται για να γίνει σωστή καύση, δεν υφίσταται πλέον, οπότε έχουμε μπουκώματα. Το μηχανημάτων. Οξυγόνο. Μπράβο. Λείπει το οξυγόνο, αλλά το καύσιμο που μπαίνει μέσα στο κίνητρο είναι το ίδιο. Οπότε δεν καίγεται. Οπότε μπουκώνει το μηχανάκι και πάμε παλά. Και έλα στο φίλο μας τον Κώστα εδώ πέρα. Το κλασικό το καρμπιρατέρ πάνε με το κατσαβίδι και το ρεγουλάρι να πάνε στο βουνό. Άλλο χαρακτηριστικό είναι για... όταν πατάμε τη σκανδάλια, ακαραία. Καταλαβαίνετε το μηχάνημα τι θέλουμε. Να ανεβάσουμε στροφές, οπότε τα καρέα ανεβάζει στροφές. Εκείνη τη στιγμή. Αν παρατηρήσατε, έκοβα σε κάποιο στιγμή το 1/4 της κανάλης στο αντιμένο. Ναι. Είδατε ότι δεν σταμάτησε η καδένα μέσα στο φορτίο. Αυτό γιατί βλέπετε ότι έχει φορτίο το μηχάνημα, οπότε πρέπει να κινήσει την καδένα, να δίνει λίγο καύσιμο παραπάνω. Και μου πάτησε τη σκανδάλη απότομα, βύθισε μέσα στο ξύλο. Δεν έκανε το μπουκωμά, έκανε μπουκ. Ακαρέα, βύθισε μέσα στο ξύλο. Αυτό που βοηθάει, σε συνάρτηση βέβαια και με το κινητήρα που είναι X-Torque για τη ροπή του. Να μην μας παγκώνει στο φορτίο. Και σε φτιάνει ρε άνθρωπες. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο χαρακτηριστικό του καρμπιρατέρ αφού. Βάζουμε ηλεκτρονικό υπολογιστή, συνδέεται, έχει την αναμονή εδώ. Τα καλώδια. Βάλαμε και το λάπτοπ τώρα μαζί. Όχι, δεν χρειάζεται να το βάλαμε. Μας δίνει πλέον πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι το πόσες ώρες έχει δουλέψει το μηχάνημα, πόσες φορές έχουμε κάνει κίνηση, πόσες φορές έχει κάνει διόρθωση. Μπορεί να καταλάβει άμα το καύσιμο που χρησιμοποιούμε δεν έχει την απαιτούμενη ποσότητα εθανόλης, οπότε κόβει στροφές για να μην προκαλέσουν προβλήματα στον κινητήρα. Όχι ότι άμα δεν βάλουμε λάδι δεν θα κολλήσει, θα κολλήσει. Ότι του βάζουμε στρώει. Αλλά άμα το καύσιμο μας δεν είναι καλό, κόβει στροφές. Λοιπόν, προχωράμε. Έχει κάποιο διάγραμμα λειτουργίας, πόση ώρα έχει δουλέψει στο Ισλανδί, πόση ώρα έχει δουλέψει στις 13.500, πόση ώρα έχει δουλέψει κάτω από 12.000 στροφές. Βοηθάει τον τεχνικό να καταλάβει σε τι συνθήκες έχει δουλέψει. Άμα δει ότι το 60% της τελευταίας του χρήσης δούλεψε πάνω από 14.000 στροφές, πάει να πει ότι η καδένα μας δεν έκοβε και εμείς ορίζαμε το μηχάνημα να κόψει. Και δούλευε full στροφές. Το μηχάνημα τα κόβει, δεν κόβει στο full των στροφών του. Όταν κόβει, κάνει βίδυση σε 9, 10, 11.000 στροφές, όχι στις 14. Να το πούμε γι' αυτό. Έχει ένα διαγνωστικό πάλι μέσα που μας λέει ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα που μπορεί να έχουμε.
έχει κάποιο σετάρισμα που πρέπει να κάνουμε όταν βάζουμε καρμπιρατέρ κτλ. Κτλ. Λοιπόν. Είναι ό,τι πιο top έχει να προσφέρει η Husqvarna αυτή τη στιγμή. Έτσι. Επισκευάζεται, δεν είναι χάλασε το πετάμε. Ο εγκέφαλος αντικαθιστά στην ουσία δύο ζιγκλέρ και μία βίδα ρελαντή. Το υπόλοιπο το καρμπιρατέρ είναι κοινό, όπως τα κοινά τα μηχανήματα. Αυτό που αντικαθιστά λοιπόν είναι μόνο τα ζιγκλεράκια. Οπότε άμα θέλει μεμβράνες π.χ. μπαίνουν τις μεμβράνες. Μάλιστα. Και πες μας την ίδια τεχνολογία που την έχει το προοδευτικό. Ό,τι λοιπόν έχει αυτό το μηχάνημα, ό,τι έχει αυτό το μηχάνημα, να πούμε ότι είναι στα 50 κυβικά, συγκεκριμένα στους 3,8 ύπους, πολύ η δύναμη του για τα κυβικά του. Υπάρχει σε αυτό εδώ. Αυτό είναι το 540. Αυτό είναι το 540, ναι. Τα 540. Ίδιος κινητήρα σήμερα, ναι. Ίδια τεχνολογία. 38 κυβικά, 2,4 ύπους. Πολύ η δύναμη του για τα 38 κυβικά. Δηλαδή ό,τι είναι εδώ πέρα, είναι μαζεμένο εδώ. Οπότε μην, το είδα εγώ, μην απογοητευτείτε λίγο με την τιμή. Το ελεκτικό με το ένα χέρι. Το ένα χέρι είναι στα 3,8 κιλά. Με το ένα χέρι. 3,8 η αλυσίδα, όποιος θέλει να το πιάσει στα χέρια του. Το πια εγώ μην πιάσω, εγώ μην το είδα εγώ. Όποιος άλλος θέλει. Τα ακούσαμε να λέει αυτό. Ναι, αλλά Κώστα, σου λέω παθαπλάκα με αυτό. Λοιπόν, αυτό κερδίζει γάντια. Γάντια. Άρα έχει ονόματα μέσα. Μαρίνης Παναγιώτης. Μουσόν. Δεν είναι εδώ. Δικό μας είναι. Αυτό κερδίζει μπλούζα. Πατρινέλης Γιώργος. Πατρινέλης. Κάτσε να ψάξω του Λουκούργου που είναι. Ψάξε καλά. Καλό είναι να μην βάλεις ξύλα. Να είναι λύση ανάγκη. Αυτό κερδίζει μπουφάν. Ξύλα για τα ξύλα. Σαφάς Γιώργος. Εδώ είναι. Όχι, κάνεις καλή δουλειά, Λουίτσι. Υπάρχουν θέματα σχολείου. Και τώρα. Και τώρα το πριόνι. Μεγάλη ώρα. Φέρνω εγώ το πριόνι να δω. Ξύλο. Αυτό το ρημάς. Το ουλαρό που το σπίτι να δεις το λόγιο. Σεμπέκης Κωνσταντίνος. Ξύλο. Άγιος Στέφανος. Δεν μπαίνει. Ναι. Καλωρίζει κάτι όλο. Δεν ξέρω αν κάνω μια γρήγορα γύρω. Πάντα τυχερός.